Η έναρξη των εμβολιασμών στην Ευρώπη στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας. Όμως σε πολλές χώρες ο υψηλός αριθμός κρουσμάτων και νεκρών επιβάλλει την επέκταση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Στην Τσεχία, δρόμοι και πλατείες παραμένουν άδειοι, ενώ μπαρ, εστιατόρια και καταστήματα παραμένουν κλειστά. Τα μέτρα ισχύουν μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής, στην Τσεχία, εξαιτίας του κορονοϊού, έχουν πεθάνει περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι. Στην Αυστρία, μία 84χρονη ήταν η πρώτη που έκανε το εμβόλιο. Αυτή η γυναίκα μπορεί να συναντήσει την οικογένειά της και τα εγγόνια της. Αυτό θέλουμε όλοι, να ξαναδούμε τους δικούς μας. Στη Ρουμανία, προτεραιότητα έχουν οι επαγγελματίες υγείας και οι φιλοξενούμενοι σε οίκους ευγυρίας. Πρώτη εμβολιάστηκε μία νοσοκόμα που φρόντισε τους πρώτους ασθενείς που νόσησαν τον περασμένο Μάρτιο. Η κυβέρνηση υπολογίζει πως κάθε εβδομάδα θα πραγματοποιούνται περίπου 140.000 εμβολιασμοί, ενώ ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού ξεκινά τον Μάρτιο. Στη Σλοβακία, μαζί με γιατρούς και νοσηλευτές, εμβολιάστηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι εντός Ιανουαρίου αναμένονται ακόμη 150.000 εμβόλια. Στη Σλοβενία πρώτος εμβολιάστηκε ένας ηλικιωμένος που ζει σε γυροκομείο. Μέσα στις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση σχεδιάζει την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Ακόμη οι αρχές ανακοίνωσαν πως πριν ανοίξουν τα σχολεία θα υποβληθούν σε τεστ όλοι οι εκπαιδευτικοί. Στην Ουγγαρία, γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν να εμβολιάζονται, ενώ μέχρι την πρωτοχρονιά η κυβέρνηση αναμένει ακόμη 35.000 εμβόλια. Σε όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις ζητούν από τους πολίτες να φορούν μάσκες και να τηρούν τα μέτρα προστασίας, αφού απαιτείται αρκετός χρόνος μέχρι να αποκτήσει ανοσία ο γενικός πληθυσμός.